Μέχρι τις 7 θα τα πούμε και έχουμε τον εξαιρετικό κύριο Κώστα Κουρτίδη, έφορο και προπονητή της Ελευθέρας Πάλης. Καλησπέρα κύριε Κουρτίδη. Καλησπέρα σας. Είμαι μόνο προπονητής. Έφορος είναι ο Δελαπόρτας Νικηφόρος. Να το φάω. Πάλι τον ξέχασα εγώ τον κύριο Δελαπόρτα. Πάλι τον ξέχασα. Ο γιατρός μας, χειρούργος ορθοπαιδικός. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Να το πούμε στον κύριο Δελαπόρτα. Να ζητήσουμε συγγνώμη, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν κάνω. Είναι λάθη που γίνονται. Εντάξει, θα ζητήσω και προσωπικά συγγνώμη τον κύριο Δελαπόρτα. Νομίζω ότι την επόμενη φορά, μια από τι επόμενε φορέ, πρέπει να βγει και ο κύριο Δελαπόρτα για να συγχωρέσουμε. Αυτό είναι και ο μεγάλο ο βαθμό τη σχολή. Για να έτσι. Αλλά προ το παρόν έχουμε τον κύριο Κουρτίδη και έχουμε να σα ρωτήσουμε πολλά, κύριε Κουρτίδη, πάντω. Γιατί η Ελένη, ειδικά εδώ πέρα για την Ελευθέρα πάλι. Εγώ εδώ τα καλύτερα. Είπα. Λέει τα καλύτερα. Είναι φίλοι. Είναι φίλοι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και είχαμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα. Σωστά. Είχαμε ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών που εδώ και πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια έχει να γίνει στην πόλη μας. Έγινε ένα πανελλήνιο το οποίο έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή. Πάνω από 500 παιδιά, 500 αθλητές ήταν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Έγινε το στυλ και της Ελευθέρας και της Ελληνορωμαϊκής και το στυλ των γυναικών. Ένα πανελλήνιο που κράτησε 2 μέρες, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολύ καλά παιχνίδια και βγήκανε οι άξιοι πρωταθλητές οι οποίοι θα μας αντιπροσωπεύσουν σε μεγάλους διεθνείς αγώνες στο εξωτερικό. Συγχαρητήρια. Και είχαν χρόνια, εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Χρόνια, Ελένη, έχει να γίνει ένα πανελλήνιο ανδρών. Mm-hmm. Τελικά έγινε και έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Γιατί εγώ το χαρακτήρισα πανελλήνιο ως συνήθως πάμε ανδρών-γυναικών. Το πανελλήνιο αυτό λέγεται, το πανελλήνιο ανδρών έχει και τα δύο στυλ, και το Ελευθέρας και το Λεωνακής. Mm-hmm. Είναι πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών και κατηγορία γυναικών. Έχει μια κατηγορία γυναικών. Και είναι το στυλ, τα κορίτσια γενικά, είναι η κατηγορία γυναικών, παιδιά πάνω από 18 ετών έχουν το δικαίωμα να πάρουν μέρος σε αυτό. Ναι, και σαφώς είναι γυναικών λέγονται, άνω των 18 είναι γυναικών. Ναι, έχουν άλλο στυλ στις γυναίκες. Οι γυναίκες έχουν το στυλ της Ελευθέρας. Της Ελευθέρας. Ωραία. Σωστά. Μάλιστα, για να τα μαθαίνουν. Τις κοπέλες έχουμε ένα στυλ. Να μαθαίνουν και μαθαίνει και ο κόσμος, βέβαια. Και είχαμε εκεί πέρα πρωταθλήτρια Ελλάδος, έτσι, ο Άρης. Είχαμε από το σύλλογό μας την κατηγορία των 72 κιλών, την Βούλγαρη Λιγερή. Μπράβο. Μια κοπέλα που εδώ και χρόνια προσπαθεί. Έχει ξαναγίνει πρωταθλήτρια Ελλάδος, η οποία γυμνάζεται, αγαπάει πολύ αυτό που κάνει και κατάφερε βγήκε πρωταθλήτρια Ελλάδος στην κατηγορία των 72 κιλών. Μπράβο, χρυσή η Βούλγαρη. Ναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο Άρης γεννάει πρωταθλητές, όπως έχουμε πει πάρα πολύ. Παραχίζουν υποχρεώσεις, γιατί υπάρχουν πρωταθλήματα Ευρώπης, παγκόσμια, τα οποία είναι. Εγώ θυμάμαι το καλοκαίρι που γίνεται πραγματοποιείται το beach wrestling. Ναι, αυτό είναι το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι θα γίνει το πανελλήνιο στο στυλ της Ελευθέρας μόνο, το beach wrestling. Όπου εκεί, ας πούμε, και εκεί έχουμε αθλητές και περιμένουν και οι διακρίσεις. Και είναι και πιο εντυπωσιακό, ή κάνω λάθος. Είναι πιο εντυπωσιακό, είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν παλεύει σε παλέστρα, παλεύει στην άμμο. Άκου, στην άμμο. Έτσι. Να μαθαίνει τώρα εδώ ο κύριος Τσίκαλας, καταλάβατε. Είναι πολύ εντυπωσιακό αν το δείτε από κοντά. Επίσης πολύ δύσκολο στο να βγεις πρωταθλητής. Παίζουν τα ίδια παιδιά, οι ίδιοι αθλητές αγωνίζονται και στο ένα στυλ της Ολυμπιακής Πάλης και στο άλλο στυλ, το beach wrestling, και τα ίδια παιδιά αγωνίζονται. Τα ίδια παιδιά, ναι, ίδιοι αθλητές. Ναι. Ο Κουλουχίδης μας έχει βγάλει προπρόσωπους. Ο Κουλουχίδης τα τελευταία χρόνια βγαίνει πρωταθλητής Ελλάδος στο beach wrestling, στην κατηγορία των 80 κιλών, όπου πέρα από πρωταθλητής έχει καταφέρει και παγκόσμιες διακρίσεις το παιδί, έχει βγει και τρεις στον κόσμο. Και παγκόσμιος, βέβαια. Και έχει μπει στην εξάδα πολλές φορές. Είναι πάρα πολύ καλός αυτό το στυλ. Ο οποίος ήταν άτυχος από το πανελλήνιο που έγινε πριν λίγες μέρες στην πόλη μας, γιατί το τελευταίο διάστημα ήταν άρρωστος δυστυχώς. Όπως όλος ο κόσμος. Όπως όλος ο κόσμος. Ήταν μακριά από την παλέστρα γύρω στις 10 μέρες και ήταν πολύ δύσκολο να επανέλθει και μάλιστα η συμμετοχή τόσο καλή, τόσο ποιοτική από πλευράς αντιπάλων που δεν κατάφερε να προχωρήσει. Είναι μεγάλο δυστύχημα να προσπαθείς να προπονείς για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα για το Πανελλήνιο και να σου συμβαίνει αυτό. Ναι, καταλαβαίνω. Είναι πολύ δύσκολο γιατί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα. Γενικά τα πανελλήνια στην χώρα μας γίνονται μια φορά το χρόνο. Αυτό ακριβώς. Αν δηλαδή αυτή τη μια φορά που γίνεται το πανελλήνιο δεν είσαι καλά, είσαι είτε άρρωστη, δεν είσαι στη φόρμα σου, δυστυχώς δεν μπορεί να μπει στα μετάλλια. Κάπως έτσι ήταν άτυχος αυτή τη χρονιά και ο Γιώργος Κουλουχίδης. Εύχομαι το καλοκαίρι να είναι καλά, να μην έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού ή κάποιας ασθένειας, για να μπορέσει να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Κύριε Κουρτίδη, πόσα μέλη, αθλητές μάλλον αθλητές, να το πούμε καλύτερα, αριθμεί ο Άρης αυτή τη στιγμή. Στο τμήμα πάλης έχουμε γύρω στα 50 παιδιά. Όλων των ηλικιών, φαντάζομαι. Ναι. Είναι από τις παιδικές ακαδημίες μέχρι την κατηγορία των ανδρών.
Μάλιστα. Υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός στα μικρά παιδιά, παιδιά δημοτικού που είναι παιδική ακαδημία. Και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ναι, είναι το μέλλον μας, γιατί έτσι, μέσα στα παιδιά που συμμετέχουν και σε αγώνες πάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το μέλλον ανοίξει αυτά τα παιδιά με λίγα λόγια. Ναι, έχω μάθει τα καλύτερα. Πάει πολύ καλά η ακαδημία. Προσπαθούμε στις ακαδημίες όπου πάμε πολύ καλά. Και εύχομαι τα παιδιά αυτά να συνεχίσουν, να μεγαλώσει κι άλλο η δύναμη σε τούμε αυτό. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο, Κώστα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτές οι ηλικίες, έτσι. Πιστεύω σε όλα τα αθλήματα το μέλλον ανήκει στις ακαδημίες, παιδικές ακαδημίες. Αν υπάρχουν αυτά, θα βγουν και οι αυριανοί πρωταθλητές σε μεγαλύτερες κατηγορίες, ηλικιακές κατηγορίες. Πώς μπορεί ο γονιός να φέρει το παιδί του σε εσάς, πού σας βρίσκει? Είμαστε κάτω από τη Θέρα 2, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παπανδασίου. Υπάρχει φωτεινή πινακίδα, η ένδειξη που λέει τμήμα γυμναστήριο Ελευθέρας Πάλης. Έτσι ακριβώς. Βγάζει μάτι, βγάζει μάτι. Και αφήσεις απ' έξω κιόλας. Υπάρχουν αφήσεις πάνω στο δρόμο. Είναι ένα γυμναστήριο πάρα πολύ εντυπωσιακό, σύγχρονο. Δηλαδή πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για πολύ καλή δουλειά στο χώρο μας. Δεν και εξαιρετική γυμναστική να τα λέμε αυτά. Και πέρα από τα παιδιά, σίγουρα στο χώρο μας, εδώ και γύρω στο εξάμηνο, υπάρχει και δεύτερος προπονητής. Έχουμε και άλλον προπονητή στο χώρο μας, τον Λευτέρη Δασκαλάκη, ο οποίος είναι νέο παιδί, αγαπάει πολύ την πάλη, το έχει σπουδάσει το άθλημα με λίγα λόγια, υπήρχε και παλιός σπουδαστής. Τον έχω κοντά μου και βαδίζουμε πολύ καλά και οι δύο σε συνεργασία για να βγάλουμε πολλά παιδιά μελλοντικά στο χώρο μας πρωταθλητές. Μπράβο. Υπέροχα. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι εξαιρετική προσπάθεια. Εκεί είναι το ζήτημα, έτσι. Η γαλούχηση και να βγάλουμε εξαιρετικούς αθλητές στο μέλλον. Να πούμε ότι να μην αδικήσουμε όμως και τον Δελαπόρτα, ναι, ο οποίος μπήκε στην οκτάδα, έτσι. Ναι, να τα λέμε. Το Πανελλήνιο κατεβήκανε όσα παιδιά μπορούσαν να κατεβούν. Βέβαια, σε αυτά τα παιδιά, στην κατηγορία των ανδρών που παίξαμε, ο Δελαπόρτος Αντώνης έκανε καλή εμφάνιση. Αν και φοιτητής ιατρικής που η σχολή πολύ δύσκολη, δεν μπορώ να τον έχω κάθε μέρα στο γυμναστήριο δυστυχώς. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά πήγε πολύ καλά, μπήκε στην οκτάδα. Και αυτό είναι ένα από το, να λέμε, είναι άστρο για το τμήμα σας, ότι είναι ένας αθλητής πετυχημένος, καταξιωμένος και σπουδάζει επίσης ένας καταξιωμένος φοιτητής. Γιατί εντάξει, παλεύει, δεν είναι τώρα εύκολο να στην ιατρική. Έτσι. Είναι πολύ δύσκολη σχολή. Μα συμφοιτητής με τον Δημήτρη Φλιώνη του μπάσκετ, έτσι. Αυτά πρέπει να τα λέμε, ότι αυτά τα παιδιά, έτσι, είναι αντιπροσωπευτικό δείγμα για όλους τους υπόλοιπους αθλητές, ότι μπορούν να είναι και πολύ καλοί μαθητές και αθλητές. Έτσι δεν είναι, κύριε Κουρτίδη? Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ο Δελαπόρτας, μέχρι και πριν την Λυκείου, ήταν κάθε μέρα στο γυμναστήριο. Είναι άστρο. Ήταν πρωταθλητής. Άστρο το παιδί. Πήρε τα μόρια και το βοήθησε στο να μπει στην ιατρική σχολή. Αυτό είναι πολύ καλό. Λοιπόν, ήταν μια επιτυχία. Το μέλλον. Εκτός από Δελαπόρτα, υπάρχουν και άλλα παιδιά που κατηβήκαν, όπως ο Δίκος ο Δημήτρης, ο οποίος βγήκε 7ος σε μικρότερη κατηγορία. Υπήρχε ο Εφρεμίτης ο Δημήτρης, πάρα πολύ καλός αθλητής, και αυτός δυστυχώς ήταν άρρωστος και αυτός φοιτητής και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Υπήρχε και ο Σταμάτης, ο Ιωαννίδης Σταμάτης, και αυτός, δηλαδή όλα τα παιδιά, με λίγα λόγια είναι φοιτητές. Όλη η ομάδα που κατέβηκε είναι φοιτητές. Με αποτέλεσμα και ήταν και η περίοδος των εξετάσεων. Γράφαν τα παιδιά και ήταν λίγο δύσκολο. Ήταν, ήταν και εξεταστική, βεβαίως, να τα λέμε αυτά. Ήταν και το Πανελλήνιο και εξεταστική. Εμείς θα δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί έτσι μεταλαμπαδεύεται και ότι έχει σχέση με πειθαρχία, με αθλητισμό, έτσι, με το ότι τους προπονείται, και να έχουν και το ίδιο και το επίπεδο να μπορούν να ανταπεξέλθουν και στην πραγματική ζωή όσον αφορά τις υποχρεώσεις τους στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Σωστά. Έτσι είναι. Απλά πριν κλείσουμε. Ναι. Θα δώσω τα χαιρετίσματα από τον εδώ σημειώνω, ναι, Κωνσταντίνος Νικολάου Ελευθεριάδης. Λέει τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Κώστα Κουρτίδη και στον κύριο Δελαπόρτα και στα παιδιά του τμήματος. Δίνει ο κύριος Ελευθεριάδης. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουρτίδη. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρτίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι αυτά να γίνονται πιο τακτικά, για να ακούει ο κόσμος μας. Εμείς εδώ είμαστε, γι' αυτό υπάρχει αυτή η εκπομπή. Ότι είμαστε εδώ, είμαστε στο στάδιο και θέλω να έρθουν αριανά και να γνωρίσουν το όμορφο Ολυμπιακό άθλημα της πάλης. Πολύ σωστά. Το καλύτερο κλείσιμο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά.